Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Δήμαρχος Λαμιαίων είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευά, σας και στους τηλεθεατές σας. Δεν θέλω να παραμείνουμε στο τρένο, αλλά δεν μπορούμε και να το προσπεράσουμε όπως μας προσπερνάει αυτό. Θέλω να το σχολιάσουμε και να έτσι είμαστε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαροι. Βασικά, το λευκό βέλος, η υπερταχεία δεν θα σταματά στο Γιαννοκλάδι. Και αυτό δεν αλλάζει. Δεύτερο, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπήρχε ποτέ στο σχεδιασμό να έχει στάσει στην περιοχή μας. Έτσι. Και αποδεχόμαστε μια εναλλακτική λύση που είναι καλή, δεν είναι όμως η καλύτερη. Κοιτάξτε, το λευκό βέλος ή το τρένο, η αμαξοστοιχεία η καινούργια, η οποία εντάχθηκε στην υπηρεσία Intercity Express, είχε σχεδιαστεί από χρόνια πριν από την Τερνοσέ, που διαχειρίζεται το σιδηρόδρομο, τις επιβατικές αμαξοστοιχίες, να έχει δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση στη Λάρισα και με χρόνο λιγότερο από 4 ώρες. Ναι. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Αυτό το οποίο εμείς δεν αποδεχθήκαμε. Δεν ήταν μια εξέλιξη η οποία μας βρήκε σύμφωνος, αλλά ήταν ένας σχεδιασμός στον οποίο ουσιαστικά δεν συμμετείχε κανένας από εμάς και φυσικά και η τομική αυτοδιοίκηση. Όταν πληροφορηθήκαμε αυτό, και εμείς στο Δήμο Λαμιαίων, αλλά και ο Περιφερειάρχης ο Φάνης Σπανός, κάναμε από μια επιστολή ο καθένας. Ναι. Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Απευθύναμε μια επιστολή στην Τερνοσέ. Από εμάς αποστάλθηκε επιστολή την Πέμπτη, από τον Περιφερειάρχη αμέσως μετά, και ζητήσαμε να ενταχθεί το Λιανοκλάδι στο δρομολόγιο αυτό, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, ναι, για το οποίο μιλάμε σήμερα. Στο τρένο αεροπλάνο, θα το στο λέγα λευκό εγώ, βέλος, στο λευκό βέλος, βέλος που πάει τόσο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Το λευκό βέλος, όπως μας εξήγησαν, είναι και ιταλική ονομασία, δεν είναι ελληνική. Ναι. Οι Ιταλοί βάζουν κάποιες ονομασίες, λευκό βέλος, ασημένιο κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το τρένο για το οποίο μιλάμε σήμερα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, γιατί είναι εκτός του σχεδιασμού της Τρένοσέ. Η απάντηση που δόθηκε από τον Υφυπουργό Μεταφορών σε επικοινωνία που είχε χθες με τον Φάνη τον Σπανό ήταν η αυτή η οποία ανακοίνωσε. Δηλαδή, από το Σεπτέμβριο, όταν δρομολογηθούν άλλα δύο αντίστοιχα τρένα, ναι, λευκά βέλη, να το πω έτσι. Θα είναι αντίστοιχης ποιότητας και Υπηρεσιών. Και υπηρεσιών, αλλά δεν θα πηγαίνουν στον ίδιο χρόνο. Θα είναι πιο αργά γιατί θα κάνουν όλες τις στάσεις. Ναι, αυτό το θέμα των στάσεων εξετάζεται. Μάλιστα. Θα έγινε επανασχεδιασμός και των δρομολογίων και των στάσεων. Ανάλογα με τη ζήτηση. Mm-hmm. Έχουν και αυτοί κάποια δικά τους δεδομένα. Όμως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό το οποίο επιμένουμε είναι ότι το Λιανοκλάδι εντάσσεται πλέον στο σχεδιασμό. Και νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ εκτός σχεδιασμού, αλλά εν πάση περιπτώσει εδραιώσαμε την άποψη του Υπουργείου, η οποία εκφράστηκε δια του αρμοδίου Υπουργού, ότι το Λιανοκλάδι εντάσσεται στο σχεδιασμό. Βέβαια, κρατάμε μια επιφύλαξη μέχρι να το δούμε να γίνεται πράξη. Ναι, και ο Υφυπουργός ήταν λίγο επιφυλακτικός. Είπε, αν υπάρχει ζήτηση σε αυτή τη γραμμή, όταν θα έρθουν τα τρένα αυτά τα καινούργια, πιθανά από το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, επιφυλακτικός δεν είναι ως προς την ένταξη, ως προς το χρόνο. Ναι, ναι, ως προς το χρόνο και ναι, την υλοποίηση. Ο χρόνος όμως είναι, γιατί γίνεται προμήθεια, όπως μας εξήγησαν, Φωστά. προμήθεια των νέων αυτών αμαξοστοιχειών, θα ολοκληρωθεί η προμήθεια μέχρι Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και θα δρομολογηθούν κανονικά. Πάντως, το βέβαιο είναι, όπως μας εξήγησαν, το Λιανοκλάδι εντάσσεται στις γραμμές αυτές. Παρακολουθώντας τις αντιδράσεις των πολιτών και εφόσον το θέμα έτσι κοινοποιήθηκε στα social media, θα σας μεταφέρω κάτι που έγραψε ένας τηλεθεατής και αναγνώστης στο TV Star που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Καλό το λευκό, το ασημένιο, το μαύρο βέλος, όπως θέλετε να τα πούμε. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το επιβατικό κοινό της περιοχής θα εξυπηρετείται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ζήτημα. Δεν υπάρχει ούτε πρωινό τρένο. Έχουν κάνει πολύ μεγάλες περικοπές. Η περιοχή μας δηλαδή έχει υποβαθμιστεί σιδηροδρομικά, πέρα από το ζήτημα το συγκεκριμένο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα να γίνουν τα έργα στην περιοχή. Το κόμμα και άλλα χωριά πλημμυρίζουν και έχουμε υποβαθμιστεί από πλευράς περιβάλλοντος για να γίνει σιδηροδρομική γραμμή. Και βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες υπαρχόμενες από την Τρενοσέ περιορίζονται πάρα πολύ στον τόπο μας. Και σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και, και στην παλιά γραμμή. Ως προς αυτό θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποια επικοινωνία πέρα από το ζήτημα του βέλους. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ανάπτυξη για τον τόπο μας. Δεν μπορούμε αυτό να το υποτιμήσουμε σε τίποτα. Όσο αναβαθμίζονται οι μεταφορές των σιδηροδρόμων, μιλάμε για ανάπτυξη. Όμως ανάπτυξη χωρίς στάση στον εμβληματικό σταθμό του Λιανοκλαδίου δεν νοείται κατά την άποψή μας. Είμαστε κάθετοι σε αυτό και διαπραγμάτευτοι. Δεν αφορά μόνο τη Λαμία, αφορά την έδρα της περιφέρειας Θεράς Ελλάδας, αφορά την κεντρική Ελλάδα. Σωστά. Όλη την κεντρική Ελλάδα.
Λοιπόν, στο τρένο θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουν πολλά προβλήματα και στην τοπική γραμμή. Είχαν γίνει κάποιες εξαγγελίες και τελικά άλλαξε ο σχεδιασμός. Όμως μαζί θέλω να δούμε και άλλα θέματα. Μας είπε χθες, τέτοια ώρα συζητούσαμε εδώ στη θέση σας, ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεάς, ότι η προτεραιότητα για την περιφέρεια είναι το έργο της ανάπλασης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας να ενταχθεί και να είναι το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στη Στερεά Ελλάδα. Έχει κατατεθεί ο φάκελος. Περιμένουμε τις εξελίξεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Γνωρίζω ότι το παρακολουθείτε. Τι μπορούμε να πούμε απόψε? Δεν το παρακολουθούμε απλά. Είμαστε σε καθημερινή συνεχή επαφή με τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου για να μην υπάρχει κανένα λάθος, καμία έλλειψη στη λεπτομέρεια για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ένταξη. Κοιτάξτε, θα σας βάλω τους χρόνους. 8 Απριλίου καταθέσαμε την πρώτη πρόταση ένταξης. Μέχρι 6 Μαΐου μας δώσαν μια προθεσμία να συμπληρώσουμε και να τροποποιήσουμε το φάκελο και καθημερινά μας ζητούσαν συμπληρωματικά στοιχεία στα οποία ανταποκριθήκαμε. Μάλιστα. Σήμερα μιλάμε ότι μπορεί και τις επόμενες μέρες, το αργότερο όμως μέχρι 30 Ιουνίου, θα έχουμε την αξιολόγηση της πρότασής μας για την ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που είναι το πιο σημαντικό και το πρώτο βήμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, οπότε είναι καλοκαίρι εξελίξεων. Ναι, ακριβώς. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι για πρώτη φορά εφαρμόσιμο στην Ελλάδα και τα χρονοδιαγράμματα και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δεν συγχωρείται καμία παρέκκληση από αυτές. Δείτε λοιπόν τους χρόνους. 30 λοιπόν, σας είπα, Ιουνίου το αργότερο θα έχουμε την αξιολόγηση της πρότασής μας. 15 Ιουλίου θα πρέπει να έχουμε ανάδοχο. Mm-hmm. Είναι πολύ, να έχουμε στον αέρα το διαγωνισμό. Και 30 Μαρτίου θα πρέπει να έχουμε 30 Μαρτίου του 2023, ναι, θα πρέπει να έχουμε σύμβαση και ανάδοχο και να ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα τρέχουν οι εξελίξεις, γι' αυτό και εμείς το παρακολουθούμε από κοντά. Είναι ένα έργο, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για την περιφέρεια Στερεάς και για το Δήμο μας φυσικά. Mm-hmm. Και έχουμε όλοι συνεργαστεί στο να πάει μπροστά και να υλοποιηθεί. Όσον αφορά στην ταχύτητα, εντυπωσιαζόμαστε και μακάρι πραγματικά να λειτουργεί πλέον έτσι το ελληνικό κράτος. Υποχρεωνόμαστε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα τα οποία βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε και τα θετικά λοιπόν αυτής της πορείας, γιατί συνέχεια μιλάμε για γραφειοκρατίες και καθυστερήσεις. Στην ΠΕΛ θα φιλοξενηθεί πάλι το Ακρόπολης. Ναι. Οι μήνες περνάνε. Βέβαια, είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από την πέρυσι και ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης είναι πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα που χρειάστηκε να ξεκινήσετε από το μηδέν. Τι θα κάνετε μέχρι το Σεπτέμβρη, εάν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και σας πιέζουν χρονικά? Όχι, είμαστε, αυτή τη φορά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στους χρόνους. Μετά τον άθλο, τον οποίο πετύχαμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, τον περασμένο καλοκαίρι, που μας ζητήθηκε σε 4 μήνες να μεταμορφώσουμε τα κουφάρια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, σήμερα μιλάμε για μια Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας φτιαγμένη, συντηρημένη και σε λειτουργικό επίπεδο. Με ηλεκτροφωτισμό και λειτουργούσα. Μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει και εκδηλώσεις στο προηγούμενο διάστημα και εμείς, όταν έπεσε η αυλαία του Ράλι Ακρόπολης και έσβησαν τα φώτα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, φυλάξαμε τις εγκαταστάσεις, τις συντηρήσαμε, συνεχίσαμε να τις συντηρούμε και πλέον γίνονται σημειακές παρεμβάσεις με βάση τα όσα είχαμε αντιμετωπίσει την περασμένη χρονιά. Βελτιώσεις βασικά κάνουμε για να είμαστε πανέτοιμοι να φιλοξενήσουμε το ράλι. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 2 στοιχήματα. Το πρώτο, να επαναφέρουμε τις εγκαταστάσεις σε λειτουργικό επίπεδο. Και δεύτερο, να έχουμε ένα άρτια οργανωμένο αγώνα. Πετύχαμε και στα 2, σαν πόλη, σαν δήμος. Και νομίζω ότι ήταν από το καλύτερο ράλι, από τις καλύτερες διοργανώσεις παγκοσμίως που έχουν γίνει. Και πρέπει να είναι και φέτος καλά τα πράγματα, για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια. Γιατί υπήρξε και ένα ζήτημα με κάποιες ειδικές που φαίνεται πως τώρα που μιλάμε έχουν βγει λόγω αδυναμίας συναδέλφων σας να ανταποκριθούν σε οικονομικά ζητήματα. Νομίζω θα λυθούν τα ζητήματα αυτά. Ο Περιφερειάρχης δεν το αφήνει στην τύχη του, έχει αναλάβει προσχετικές πρωτοβουλίες. Είναι θέματα τα οποία θα επιληθούν. Όμως, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, ότι φέτος δεν θα υπάρχουν οι περιορισμοί περσινή στην πανδημία, που παρά τους περιορισμούς είχαμε ένα φοβερά καλό αγώνα. Φέτος, νομίζω, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα έχουμε την δυνατότητα να τα απολαύσουμε από όλο τον κόσμο. Θα σας πάω λίγο παραπάνω στο στρατόπεδο Τσαλτάκη. Ήμασταν όλοι παιδιά. Ακούμε τα τελευταία 20-25 χρόνια για το στρατόπεδο. Ξέρουμε το σχεδιασμό για το διοικητήριο και το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχει όμως μια ακόμη μεγάλη έκταση την οποία διεκδικείται. Σε ποιο στάδιο είμαστε? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, οι χώροι αυτοί είναι να ενοποιηθούν με την ΜΠΕΛ και το κολυμβητήριο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Κοιτάξτε. Είναι ένα πάρα πολύ είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι εφικτό να γίνει? Ναι, θα σας πω. Είναι ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο ανοίξαμε ως Δημοτική Αρχή. Το στρατόπεδο Τσαλτάκη, με βάση το Γενικό Πολιτισμικό Σχέδιο, είναι πράσινο.
αποτελεί πράσινο. Άρα πρέπει να γίνει αστικό πάρκο. Όμως υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Ναι. Σήμερα έχουμε ένα στρατόπεδο το οποίο είναι ενεργό. Ενεργό και έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΘΑ και του ΓΕΣ. Το πρώτο βήμα το οποίο συμφωνήσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό με το Υπουργείο είναι να γίνει ανενεργό, να καταστεί ανενεργό. Οπότε ξεκινάει και ξεκλειδώνει η διαδικασία προκειμένου το συγκεκριμένο στρατόπεδο να περιήλθει στο Δήμο. Το δεύτερο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις που είναι σήμερα εκεί. Είναι η στρατολογία και ένας παλιός φούρνος, ναι, στο χώρο που θα μας υποδείξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη ποιος μπορεί να είναι. Νομίζω είναι πέριξη της ΜΕΡΙΠ. Κάπως στη ΜΕΡΙΠ θα είναι, στο στρατόπεδο της ΜΕΡΙΠ, εκεί που είναι το ΚΕΙΠ. Θα μας υποδείξει το χώρο. Είναι το δεύτερο βήμα. Το οποίο και αυτό είναι συμφωνημένο και το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα. Αυτό σας μιλάω τώρα για το επόμενο διάστημα 2-3 μηνών. Στη συνέχεια. Αυτό περιέρχεται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα είναι στην κυριότητα μεν του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, όμως είναι στη χρήση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΣ, του ΓΕΣ και του ΓΕΘΑ, εφόσον είναι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στη συνέχεια είμαστε σε μια συζήτηση για να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση για τη χρήση. Είναι το τρίτο στάδιο. Απαιτείται να γίνει η προγραμματική αυτή σύμβαση, να περιέλθει κατά χρήση, εμείς θέλουμε στο Δήμο, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με μίσθωση είτε με παραχώρηση. Εμείς ξεκινήσαμε από δωρεάν παραχώρηση. Γιατί νομίζουμε ότι ανήκει στους δημότες. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το να πούμε μια δωρεάν παραχώρηση και να γίνει αμέσως αποδεκτό δεν είναι εφικτό, ούτε το υποστηρίζουμε με θέρμη για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Όμως συζητάμε όλες τις λύσεις. Το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν πρέπει και θα ληφθούν οι αποφάσεις των οργάνων. Γιατί δεν είναι απόφαση ενός μονομελούς οργάνου, είναι απόφαση ενός συλλογικού οργάνου και το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο. Ναι. Και εκεί θα καταλήξουμε να δούμε πώς ακριβώς θα περιέλθει. Είναι μια έκταση 95 περίπου στρεμμάτων. Μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Να φανταστείτε πόσο απαραίτητο είναι ως πνεύμονας πρασίνου για τον Δημότη, είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν πήραμε το Ισιαδάκι, το δώσαμε σε χρήση στους δημότες. Πρόσφατα πήραμε και τον λόφο Μιχαήλ και Γαβριλή, ναι, τον δώσαμε στους δημότες. Με όλα αυτά, ο χώρος πρασίνου που αντιστοιχεί στον κάθε δημότη είναι 8,25 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Με το στρατόπεδο Τσαλτάκη πάμε στα 12 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αντιλαμβάνεστε πόσο αναγκαίο και απαραίτητο είναι για το Δημότη να περιέλθει ένας πνεύμονας πρασίνου στους δημότες για χρήση, σαν αστικό πάρκο, όπως είναι και ο προορισμός. Και νομίζω ότι επιβάλλεται, γιατί το κέντρο της Λαμίας δεν έχει πράσινο. Είναι τέτοια ερημοτομία της πόλης που δεν έχουμε κάποιο πάρκο στο κέντρο και θα πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον περιμετρικά η πόλη να οχυρωθεί εντός εισαγωγικών. Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Συνδυάζεται με την αστική ανάπλαση για την οποία μιλάμε και ελπίζουμε να έχουμε αίσιο τέλος στην ένταξη της πρότασής μας, να φτάσουμε σε αίσιο αποτέλεσμα, να έχουμε την ένταξη και να γίνει το έργο της αστικής ανάπλασης της έκθεσης. Το κολυμβητήριο δίπλα, το μεγάλο αθλητικό πάρκο που θέλουμε να κάνουμε, το κολυμβητήριο και η ανάπλαση της Νότιας Λαμίας με την Καμαρίτσα. Αντιλαμβάνεστε, από την οδό Όθωνος μέχρι και το τέρμα της Άπλιας, μέχρι το πρώην ΤΕΗ και τώρα Πανεπιστήμιο, αυτός ο χώρος θα γίνει ένας διαφορετικός χώρος, μια διαφορετική πόλη. Σας προβληματίζουν οι εξελίξεις μη τυχόν και λειτουργήσουν ανασταλτικά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων? Γιατί ακούω πάρα πολλούς συναδέλφους που λένε ότι ανησυχούμε, η ενεργειακή κρίση προβληματίζει τους εργολάβους, έργα σταματάνε, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό το σκηνικό, οι συγκυρίες λειτουργούν ανασταλτικά? Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Η κρίση ενεργειακή έφερε τα πάνω κάτω στην κοινωνία και στους Δήμους. Δείτε το εξής, ότι εμείς ενδεχομένως να απαιτηθεί να πληρώσουμε φέτος τη χρονιά που μιλάμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω ρεύμα από ό,τι πληρώσαμε την περασμένη χρονιά. Αντιλαμβάνεστε αυτό πώς ερμηνεύεται. Επίσης, όταν έχουμε ανατιμήσεις στα καύσιμα και στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν οι εργολάβοι να κάνουν τα έργα τους, να ενεργήσουν τις πράξεις αυτές που πρέπει να ολοκληρώσουν ένα έργο, και έχουν μετάσχει στις δημοπρασίες με τις παλιές τιμές, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως παρά τις δυσκολίες και κόντας τις δυσκολίες, νομίζω ότι κάνουμε βήματα μπροστά όσα μπορούμε να κάνουμε, πιέζοντας τις ανάγκες που μας πιέζουν οι ανάγκες και εμείς πιέζουμε τους αναδόχους των έργων να προχωρήσουν τα έργα όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ελπίζω όχι και τους πολίτες με αύξηση στελών. Αυτό πλέον είναι δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουμε σε αύξηση στελών. Παρά το γεγονός ότι η πίεση και η συμπίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, κρατάμε σταθερά. Και να πω και ένα τελευταίο, ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας μπαίνει στο νέο χρονοδιάγραμμα με τις νέες τιμές. Δεν θα έχουμε ζητήματα. Μάλιστα. Απλά οι πτώσεις θα είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή εκεί που θα έπαιρνες μια έκπτωση μεγαλύτερη με το παλιό καθεστώς, με τις νέες ανατιμήσεις θα πάρεις μια μικρότερη έκπτωση. Είναι δεδομένα τα οποία αξιολογούμε. Όμως είναι αρχή μας
Και στρατηγική μας θέση να προχωρήσουμε τα έργα τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Και για τα οποία θα επανέλθουμε στο δελτίο και θα συζητήσουμε προσεχώς, γιατί η επικαιρότητα πάντα είναι πλούσια και είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δεν είναι μόνο Λαμία, η Λαμία, ο Δήμος Λαμίων. Θα αναφερθούμε εκτενώς και στις άλλες περιοχές. Αλλά θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση απόψε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι ακριβώς θέλετε για να δώσουμε και την εικόνα που πρέπει στους δημότες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.